και η τυπερίνη και η τυπερή. Ναι. Βάλε λίγο δυνατά, είναι αυτή η φωνή της Katy Perry. Η Σιμορέλη είναι. Δεν είναι η Katy Perry. Γιατί ξεκινάμε λοιπόν με Σιμορέλη που ήδη πρόλαβα να κάνουν διασκευή στο ROR, γιατί εσείς το ζητήσατε να σας καλωσορίσω εδώ στο Homemade. Είναι η πρώτη φορά, το πρώτο μας μουσικό αφιέρωμα για την σεζόν. Και επειδή όπως σας είχα πει και τη Δευτέρα που κάναμε πρεμιέρα εδώ στο Homemade, μου κάνατε μια τρελή επίθεση αγάπης προς τη Σιμορέλη την προηγούμενη εβδομάδα στο Twitter και απάντησα μαζικά ότι παιδιά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η εκπομπή, όταν θα ξεκινήσει όμως θα κάνουμε αφιέρωμα στα κορίτσια που αγαπάτε τόσο. I am delivering τώρα, δεν λέω και ξελέω, είπα ξύπας δεν παίζει εδώ στο Homemade, θα κάνουμε αφιέρωμα στη Σιμορέλη, οι οποίες είναι πολύ αγαπητές σε μια μερίδα κοινού που εμένα τουλάχιστον με προσέγγισε και μέσω του Twitter και μπορεί να είναι πανάγνωστες σε μια άλλη μερίδα του κοινού που όμως θα τις γνωρίσει σήμερα μέσα από την εκπομπή. Εύχομαι να τις προφέρω σωστά εδώ στο Wikipedia και να μπούμε λίγο στο Wikipedia. Σιμορέλη νομίζω. Λέει εδώ Σιμορέλη. Σιμ-ορ-ελ-ι. Σωστά δεν το διαβάζω αυτό. Σιμ. Κανένας δεν μου απαντάει. Πιστεύω ότι το Σιμορέλη είναι το σωστό. Είναι λοιπόν ένα group από 6 κορίτσια. 6 αδερφούλες, οι οποίες ξεκινήσανε το 2007 να κάνουν διασκευές μόνο με φωνητικά, τα φωνητικά είναι το δυνατό του σημείο, τα όργανα δεν τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Ξεκίνησαν λοιπόν το 2007 οι 5 από τις 6 αδερφούλες να γράφουν κάποια τραγούδια και να τα ανεβάζουν στο YouTube. Το 2009 μπήκε και η μικρότερη της παρέας, η μικρότερη αδερφούλα της παρέας στην παρέα, η Dani. Και ξεκινήσανε να κυκλοφορούν και κάποια EP, τα οποία μέχρι στιγμής δεν είναι, ας πούμε, ότι έχουν κάνει καμία τεράστια επιτυχία, δεν έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολύ έντονα. Όμως τώρα τις έχει υπογράψει Universal Music και τους μανατζάρει ο μάνατζερ των Sugar Babes, οπότε τα πράγματα μπορεί να πάνε λίγο καλύτερα για εκείνες. Είναι η Κριστίνα, η Κάθριν, η Λίζα, η Amy, η Lauren και η Dani. Και μάλιστα έχουν καταφέρει αυτά τα κορίτσια, το λέω για εσάς που είσαστε believers και αγαπάτε πάρα πολύ τον Justin Bieber. Κατάφεραν πέρυσι να κερδίσουν ένα διαγωνισμό που ξεκίνησε ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής του American Idol Ryan Seacrest με τίτλο The Bieber Off. Ήταν ένας διαγωνισμός για να δούνε ποιος θα βρεθεί να τραγουδήσει ωραία τον boyfriend του Justin Bieber και το κερδίσαν οι Σιμορέλη. Και επίσης, μέσα στο 2012 στα Teen Choice Awards ήταν υποψήφια στην κατηγορία Choice Web Star. Που σημαίνει δηλαδή ποια είναι πολύ. Που σημαίνει ότι είναι η κατηγορία που κερδίζει βραβείο ο star που έχει προκύψει από το YouTube ή από το ίντερνετ, εν πάση περιπτώσει, και έχει κάνει το hype εκεί. Αλλά το κερδίσανε τα πιτσιρίκια από το Λονδίνο, όχι από το Λονδίνο, από την Αγγλία. Η Σοφία Grace and Rosie, που τις έχει πάρα πολύ και η Ellen DeGeneres. Αυτές είναι οι Σιμορέλη λοιπόν. Σήμερα θα δούμε πολλές από τις διασκευές που έχουν κάνει. Ήδη ακούμε το ROR. Μέσα από το Twitter, γιατί είμαστε ζωντανά, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας λέτε ποια είναι η αγαπημένη σας από αυτές. Αν έχετε ιδέα ποιες είναι. Αν δεν έχετε ιδέα ποιες είναι. Ποια είναι η καλύτερη διασκευή που έχουν κάνει ποτέ για να τη βρούμε στο YouTube να την ακούσουμε. Αν πιστεύετε ναι ότι μπορεί να είναι οι νέες Spice Girls, δεν ξέρω. Ή κάτι άλλο. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα προκύψει από το δικό σας το μυαλουδάκι. Περιμένω να μας κάνετε mention στο Homemade Mad TV. Εδώ τι βλέπω. Είναι το Twitter account τους. Η Σιμορέλη, Σιμορέλη Band, Made in America, έχουν μετακινηθεί παρέα με την οικογένειά τους. Είναι, να ξέρετε, 11 αδέρφια. Όχι μόνο αυτά τα 6 κορίτσια που βλέπετε, είναι συνολικά 11. Και πήγανε στην Καλιφόρνια για να μπορέσουν να ακολουθήσουν το όνειρό τους. Έχουν 434.481 followers και ακολουθούν 23.000 ανθρώπους. Μόνο τα 11 αδέρφια και οι φίλοι τους, λέει ο Δημήτρης Ταυτή μου. Φτάνει. Να σου πω. 23 ακολουθούνται από το account και 4. Ωραία, σωστά τα είπα, γιατί με τα ελληνικά μπερδεύομαι. Τα έχω όλα εγώ αυτά τα πράγματα στα εγγλέζικα στο δικό μου υπολογιστή, λάπτοπ, κινητό και δεν συμμαζεύεται και μπερδεύομαι. Οπότε αυτές είναι οι Σιμορέλη, αν θέλετε να τις ακολουθήσετε. At Σιμορέλη Band, νομίζω ότι μπορεί να ακολουθούν και το Homemade Σιμορέλη, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτό το attack που έγινε, μας κάνετε mention κανονικά, οπότε πιστεύω ότι θα ψήθηκαν τα κορίτσια, ακόμα και αν δεν τα μιλάνε τα ελληνικά, θα ψήθηκαν να δουν τι στο καλό είναι αυτό το Homemade. Δεν ξέρω, μπορεί και να μας βλέπουν live από το YouTube. Μόλις επιστρέψουμε από το πρώτο μας break, θα διαβάσουμε τα δικά σας πρώτα σχόλια και θα δούμε έτσι, τα πρώτα βίντεο των κοριτσιών για να δούμε περί τίνος πρόκειται και εμείς που δεν το ξέρουμε τόσο πολύ καλά αυτό.
παιδιά. Πείτε μου γι' αυτό, μην με αφήνετε ανενημέρωτη. Οδείστε ότι πρέπει να είμαστε μέσα και στα έξω. Και δεν ξέρω τι είναι μέσα και τι είναι έξω στην περίπτωση μου, Ζουράκη Σολομού, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω καθόλου τι έχει γίνει. Θα κάνω μια live σύνδεση. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Homemade. Σήμερα στο πρώτο μας μουσικό αφιέρωμα για τη σεζόν έχουμε να μιλήσουμε για τις αδερφές Σιμορέλη. Ένα group που αποτελείται από 6 αδερφούλες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους μέσα από το YouTube. Δεν είναι ότι έχει εξελιχθεί και πολύ έξω από το YouTube ακόμα, αλλά είναι σε καλό δρόμο τα κορίτσια. Κάνουν διασκευές ως επιτοπλίστων και εδώ στο Twitter σας έχω ζητήσει να μας μιλήσετε για τις Σιμορέλη, αν τις ξέρετε, αν αγαπάτε κάποια στιγμή τους στο YouTube ιδιαίτερα για να τη δούμε και τέτοια, και αν δεν τις ξέρετε κάτι άλλο να μας πείτε. Να μπούμε όμως λιγάκι στο Twitter μας να δούμε τι μας λέτε. Και να ξεκινήσουμε με την αγαπημένη Ελένη. Δεν έχω ιδέα ποιες είναι, αλλά είναι κάτι ανάλογο των Boys Avenue από ό,τι κατάλαβα. Αξίζουν και εκείνοι ένα αφιέρωμα. Ναι, Ελένη μου, βεβαίως, να το έχουμε υπόψη μας. Η άλλη Ελένη λέει: καλησπέρα, παρέα του Homemade. Δεν το ξέρουμε τον κρουπάκι, αλλά καιρός να το μάθουμε. Η Σίλια λέει: δεν ξέρω ποιες είναι, αλλά νομίζω ότι μου αρέσουν έτσι όπως ακούω κάποια πράγματα για αυτές. Η Στέλλα λέει: έλα, Μέρη, φτιάξε μας λίγο τη διάθεση γιατί σήμερα τελείωσε και επισήμως το καλοκαίρι. Έλα, παιδιά, επειδή ξεκίνησα τα σχολεία. Κάτσε να κάνω λίγο χαμό που ξεκίνησα τα σχολεία. Καλή σχολική χρονιά! Εντάξει, δεν είναι πολύ καλύτερα έτσι. Ήταν πολύ ωραία να γυρίζω στο σχολείο κάθε φορά. Θέλεις λίγο χώρο για τη σχολική χρονιά? Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Περπατάω. Και κάνουμε έτσι. Περπατάω ψεύτικα γιατί... Αυτά είναι για εσάς, για την πρώτη μέρα στο σχολείο. Και έλεγα τι θα κάνω για την πρώτη μέρα στο σχολείο. Και πάμε. Δεν το θυμάμαι. Έχω να το κάνω από τότε. Περπατάμε από εδώ. Συγγνώμη. Ήμασταν σε μεγάλη σκηνή τότε. Έχω και τα ράφλες μου, ταιριάζουν, ε. Δυνάμωσε, δυνάμωσε! Και πάμε όλοι μαζί! Ναι, και ο κόσμος! Όμως το θυμάμαι, ρε, πόσο καλή μασίτρια! Με συγκινώ. Αυτή τη στιγμή με συγκινώ, γιατί έχω να το κάνω 2 μήνες και κάτι θυμάμαι. Μου φύγε το αυτό και άμα δεν έχω επαφή με τους πάνω, δεν έχω τίποτα. Μισό, περιμένεις 2 λεπτά. Όχι, εντάξει, το βρήκα. Όχι, δεν το βρήκα, μισό λεπτό. Ήταν πολύ καλή η στιγμή μου. Πείτε το στο μικρόφωνο μπροστά στο πλατό, δεν έχει να κάνει. Αυτό ήθελα να ξέρω. Ποιος είναι πάνω η Αθανασία? Πόση ώρα θα έχουμε αυτό το πλάνο? Δεν έχουμε. Να το, μπράβο, να το βρήκα. Ωραία. Όμως, παιδιά, ξέρετε ότι δεν μου αρέσει ποτέ να περιαυτολογώ. Θα κάνουμε τέτοιες πολλές σε λίγο καιρό. Να συνεχίσουμε όμως στο Twitter και εκεί που ήμασταν. Καλή σχολική χρονιά να έχετε, εκεί ήθελα να καταλήξω σε όλο αυτό. Παιδιά, πρέπει να αυξήσω λίγο το στάμινα, ε. Οι Γκογκόλ έχουν ωραίες φωνές τα κορίτσια, αν και δεν τις ήξερα. Η Παναγιώτα λέει: το Believe It είναι τραγούδι των Σιμορέλη και πιστεύω πως είναι το καλύτερο τραγούδι τους. Η I Love Them και Mary Boo λέει: και αν και δεν έχω ιδέα ποιες είναι, θέλω να μάθω για αυτές, γι' αυτό θα κάτσω να δω την εκπομπάδα. Ποιες είναι αυτές, ρε Μέρη, λέει ο Στέλιος, δεν έχω ιδέα, λέει εγώ, κτλ. Κτλ. Ποιες είναι αυτές? Λοιπόν, αυτές οι τύψες ξεκίνησαν, αυτό είναι το πρώτο βίντεο που ανέβασαν ποτέ στο YouTube, που είναι ο εθνικός ύμνος σε ένα άθλιο παιχνίδι του box, που είναι 4 άνθρωποι όλοι και όλοι, αλλά δεν έχει να κάνει, παιδιά, ήταν πιο τοπικό. Είναι ο εθνικός ύμνος από τις Σιμορέλη Sisters, τότε ήταν ακόμα 5. Είναι το πρώτο βίντεο που ανέβασαν ποτέ στο YouTube. Δεν ήταν καν 5, ήταν μόνο 3. 1 εκατομμύριο views. Όχι, διφωνία, τριφωνία. Εντάξει, αυτός είναι ο εθνικός ύμνος της Αμερικής και μετά η μαμά τους γέννησε κι άλλα κουτσούβαλα και τα προσθέσανε στο group. Αυτός ήταν ούτως ή άλλως ο σκοπός. Πώς θα γίνει να προσθεθούν περισσότερα άτομα στο group. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο που κυκλοφόρησαν ποτέ. Αλλά έχω εδώ
Μερικές από τις χιτάρες που επέλεξαν να κάνουν διασκευή οι Σιμορέλ Sisters, όπως το Call Me Maybe της Carly Rae Jepsen. Να το ακούσουμε. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. It's hard to look right. Στη σκάλα, στο σαλόνι. Έλα, λίγο το ρεφρέν, μιας μήκες. Εντάξει, δεν γινόταν να μην έχουν κάνει διασκευή αυτό το κομμάτι. Το έχει κυκλοφορήσει βίντεο μέχρι και με τον Ομπάμα να τραγουδάει και καλά το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα ήταν κάπως ιεροσυλία αν δεν είχε υπάρξει στο rotation τους, αν θέλετε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει καταφέρει, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, να έχει 28 εκατομμύρια views στο YouTube και λίγα παραπάνω, 28.225.000 για την ακρίβεια. Αυτό είναι το cover του Boyfriend, το οποίο κατάφερε να τους βγάλει και στην κορυφή του διαγωνισμού που σας έλεγα νωρίτερα. You were my boyfriend, I never let you go. Views. I can take you places you ain't never been before. Baby, take a chance, or you never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swag, swag, swag on you. Chilling by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swag. I like to be everything you want. Hey boy, let me talk to you. If you were my boyfriend, I'd never let you go. I keep you on my arm, boy. You'd never be alone. You could be my gentleman, anything you want. If you were my boyfriend, I'd never let you go. I'd never let you go. Yeah, tell me what you don't. I could be a superwoman, yeah. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ που έχω αυτή την αγάπη στα girl groups, τις βλέπω. I see them happening, yeah. Κάνουν και όλα αυτά τα χορευτικά κάθε φορά που δεν έχω παρά να τις εκτιμήσω λίγο παραπάνω γι' αυτό. 11 εκατομμύρια views το boyfriend του Justin Bieber και έχουμε φυσικά και άλλες στιγμές των κοριτσιών όπως το California Girls, παρέα με το TikTok και η Τιπέρι και Κέσα. Κάνουν και mashup! Για εντελώς το κοπέλα, μπράβο. Πέντε εκατομμύρια views. Η αγαπημένη μου είναι φυσικά η μικρότερη, τη λατρεύω. Ακούγεται μια φωνή μέσα από την κουζίνα. Κορίτσια! Σταματήστε! Η μικρή προσπαθεί να διαβάσει. Όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό που ακούω. Συγγνώμη, επιστρέφουμε σε αυτό που ακούμε. Είναι πάρα πολύ θαυμαστό αυτό που κάνουν και δεν έχουν μπερδευτεί με τα τάρα τα τάρα, τα παλαμάκια, τις δύο διαφορετικές μελωδίες, την Katy Perry και την Kesha μαζί. Και το εκτιμώ. Έχουμε ώρα ακόμα για το επόμενο break. Να δούμε άλλο ένα. Αυτό θέλω κι εγώ, να δούμε άλλο ένα. Να μην δούμε κι άλλη Katy Perry, αλλά να δούμε κάτι πιο αισθαντικό. Να δούμε μια Adele, ένα someone like you, παιδιά. Και θέλω κάποια στιγμή να αρχίσω να τραγουδάω και εγώ. Με αφήνετε, είναι το αγαπημένο μου καπέλα τραγούδι. Ευχαριστώ. Όχι, μηνά. Ωραία. Πόσα views έχει κάνει αυτό. Κοίτα, όλες είναι πάρα πολύ λυπημένες. 5 εκατομμύρια έχει κάνει και αυτό. Αγέλαστες, παιδιά. Και στα μαύρα ντυμένες.
Γλυκούλες μου, σας αγαπώ. Πάμε. Αυτή που τραγουδάει εντάξει είναι πίσω-πίσω, ό,τι που φαίνεται. Η αγαπημένη μου. Πω, χάλια. Παιδιά, κάποιον κλαίνε Παναγία μου μακριά από μένα. Πω, κατήφια. Αχ, να τώρα οι διφωνίες μου αρέσουν. Εντάξει, και εγώ θα παίξω τώρα, και εγώ, και εγώ μαζί, πάμε, δυνατά. Πάντα χάνω το ρυθμό, μισό, μισό. Πιάνε με τα μαλλιά μου όλες. Σε αγκαλιάζουν με τα μαλλιά μου. Να πάμε σε ένα break, ρε παιδιά, τώρα. Να πάμε σε ένα break για να μπορέσω μόλις γυρίσω να αλλάξω το κλίμα. Ευχαριστώ! Δεν ξέρεις τι βγήκες στην αέρα. Φοβηθηκές. Πόσο ζωντανοί είμαστε πραγματικά. Δεν αναπνέει πια. Σε ευχαριστώ. Πάμε να μπούμε λίγο στο Twitter να δούμε τι μας λέτε για τη Σιμωρέλη. Εσείς που τις ξέρατε αλλά και εσείς που τις γνωρίσατε τώρα το τελευταίο μισάωρο της ζωής σας που σας προέκυψε. Ο Κωνσταντίνος λέει: Μέιρ κάνει ένα αφιέρωμα στην Britney Spears. Θα βγάλει καινούργιο τραγούδι σε λίγο καιρό. Πολύ καλή αφορμή θα ήταν αυτή να κάνουμε ένα αφιέρωμα και στην Britney. Η Nicole True Believer λέει: Αγαπάμε Σιμωρέλη. Είναι τα δεύτερα άτομα που άκουσα μετά από τον Justin Bieber. Μάλιστα. Η Heart Lieber λέει: Ένα από τα καλύτερα cover του ήταν το As Long as You Love Me του Justin Bieber. Η Ήρδα λέει: Είναι πολύ καλές. Έχουν ωραία φωνή όλες. Ναι. Η Αργυρό λέει: Φοβερές μερίγλυκουλες. Αγαπώ. Η Γογό λέει υπέροχο, με την αξία τους κέρδισαν, λέει για το cover του Boyfriend. Η Νίνα λέει in love with Σιμωρέλη. Η Ελισάβα λέει σε βλέπω τόση ώρα και προσπαθώ να καταλάβω τι άλλαξε πάνω σου και ομόρφινες, αλλά νομίζω πως τα φρύδια άλλαξαν. Ελισάβετ. Σπύρο Αυγουστή, αν είναι δυνατόν, πρώτον, που έρχεσαι και γράφεις μπαζόλες εκεί που αγαπάνε όλες οι Σιμωρέλη. Σου πάω πρώτα να μην βρίζεις που είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο. Ξεκινήσει τα βρυσίδια και τα μαγιόρικα ο Σπύρος Αυγουστής από το πρωί σήμερα στο Twitter. Κανόνισε. Και επιπλέον, Ελισάβετ, έχεις δίκιο. Άνοιξα λίγο τα φρύδια μου. Καλά, πού το κατάλαβες, δεν τρελαθώ. Δεν είναι καλύτερα. Έτσι νομίζω. Μήπως τα άνοιξα πολύ τώρα, δεν είναι πολύ μαύρο το μάτι μου σε σχέση με το φρύδι μου. Αλλά τέλος πάντων, ας μην ασχοληθούμε άλλο με φρύδια. Ο Αυτοκράτορας λέει: Τις ξέρω, τις άκουγε μια φίλη μου, καλές είναι. Η Νίνα λέει: Λίζα Λόρεν και Κριστίνα Made in America. Η Σίλια λέει: Φοβερές τώρα που βλέπω και το βίντεο. Η Χριστοδούλα λέει: Γεια σου, Μεριλά, σε βλέπουμε από Κύπρο. Φιλούθια, φιλούθια πίσω στην Κύπρο που αγαπώ. Φαντάζομαι ότι τώρα θα έχει αρχίσει να σταματάει και η υπερυγρασία που έχετε εκεί στην Κύπρο και να μπορείτε να πάρετε μια ανάσα καλύτερη. Η Δήμητρα λέει: Άσχετα, αλλά εννοείται πως κανόνισα τα ιδιαίτερα στο να μπορώ να βλέπω το homemade. Σ' αγαπώ. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η φίλια I love them, Kiki, λέει: Δεν έχω ιδέα ποιες είναι. Βασικά, Μέρη, πρέπει να είσαι οπωσδήποτε φέση του Dance with the Stars. Λες ρε κορίτσι, λες ρε κορίτσι. Και ο Στέλιος θέλει και άλλο χώρο. Κάτσε να δούμε. Η Ελισάβετ επίση λέει: Μετά από αυτό η σχολική χρονιά έγινε τέλεια. Εννοείται. Ελένη, σε ευχαριστώ. Κούνα το Μέρη, λέει η Βαρβάρα. Και εννοείται ότι έβαλα πολλά βιντεάκια με Σιμωρέλη και συνεχίζω να βάζω βιντεάκια με Σιμωρέλη. Θέλω να ακούσουμε λίγο το As Long As You Love Me από Bieber που μας τονίσατε ότι είναι από τα αγαπημένα σας από Σιμωρέλη. As long as you love me. Η αγαπημένη. As long as you love me. Αυτή, την αγαπώ. Keep it together. Fly
Παιδιά, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι υπάρχει υπόγειο κείμενο κάτω από το βίντεο κλιπ και από το τραγούδισμα. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι το no text on board που γράφει. Και νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να ευαισθητοποιήσουν κορίτσια και αγόρια εκεί έξω που κάνουν texting την ώρα που οδηγούν. Και αυτό δεν είναι το σωστό. Αυτό είναι το λάθος. Νομίζω τώρα, άμα τα λέω και χαζά. Αυτό δεν πρέπει να στέλνεις μηνύματα και να οδηγείς. Καλά ρε κορίτσια, εντάξει. Δεν έχω λόγια. Αυτό τώρα που συνδυάσαμε το κοινωνικό μήνυμα με τον Justin Bieber και τα 14 εκατομμύρια views, μόνο καλό μπορεί να κάνει και συγχαρητήρια και μπράβο και τέλεια. Και θέλω επίσης να δούμε λίγο ακόμα Σιμορέλη, I Won't Give Up, Jason Mraz, πάλι μια πιο αισθαντική στιγμή. Εδώ όμως κάποιοι χαμογελάνε, τι είναι αυτά τα γελάκια. Αυτά μου αρέσουν όταν γίνονται. Κάνει η κάθε μία μια φωνή. Εγώ θα κάνω αυτή. Α, sorry, δεν είχε τότε. Συγγνώμη που το κάνω αυτό, σταματάω. Δεν μπορώ να σταματήσω, συγγνώμη. Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραία επιλογή κομματιού, αλλά θέλω να οδεύσουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της εκπομπής, βλέποντας το επίσημο βίντεο κλιπ που είχαν κάνει οι Σιμορέλη για το δικό τους ολόδικό τους κομμάτι, το Believe It, που μας το τονίσατε και στο Twitter, που εδώ τα κορίτσια τα φτιάξανε, τα βάψανε, τα ντύσανε, τους βάλανε 3-4 κάμερες παραπάνω, τους βγάλανε από αυτή τη σκάλα που έχουν εκεί στο σπίτι δίπλα στο πιάνο και τις βάλανε σε μια παραλία να τραγουδήσουν το Believe It, να το δούμε και να το ακούσουμε παρακαλώ. Στα 9 εκατομμύρια views είναι εδώ. Ωραία είναι, και δεν θέλουν και έξτρα τα κορίτσια, δεν θέλουν κομπάρσους, γεμίζουν το πλάνο μόνες τους. Οι φίλοι μου. Ωραίες είναι, ωραίες. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, ότι στο YouTube channel του, στο Σιμορέλη, μπες λιγάκι εδώ να δεις, Σιμορέλη The Band, έτσι μπορείτε να το βρείτε και να κάνετε subscribe αν θέλετε, δεν έχουν μόνο βίντεο κλιπ και κομμάτια τα οποία έχουν κάνει διασκευές, έχουν και tutorial για να είσαστε όμορφες την πρώτη μέρα στο σχολείο. This one is the last one I did was a little bit darker and like heavier. Συγγνώμη, δεν έχω κλείσει αυτό. It wasn't really like that different, but this one's lighter. A lot of you guys wanted it like back to school. Είναι το back to school makeup tutorial. Αυτό είναι το everyday με μολύβι με στο μάτι και την χρυσή τη σκιά εδώ στο πλάγια. Εγώ αυτό το κάνω. Όταν έχουμε όρεξη εδώ για να βαφτούμε για την εκπομπή, τέτοια κάνω. Είναι βαρύ αυτό, κορίτσια μου. Μην μου αρχίζετε να πηγαίνετε στο σχολείο έτσι. Όχι, ωραία το έχει κάνει, αλλά είναι λίγο βαρύ. Εντάξει. Ωραία.
Όλα αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί σήμερα με τη Σιμορέλη. Τελευταία μηνύματα διαβάζω και σας αποχαιρετώ. Εύχομαι να ικανοποιηθήκατε από αυτό το αφιέρωμα που κάναμε στα κορίτσια και να το είδατε. Και αν θέλετε, όταν θα ανέβει στο YouTube, μπορείτε να τους το στείλετε με link και στο δικό του το Twitter να το δουν και να το απολαύσουν. Και εκεί που. Τέλος πάντων. Η Λιδία λέει: Mary, please παίξε το cover του Gino μας στο τραγούδι του Justin Bieber. Τι είναι τώρα Gino, καινούριο πράγμα είναι το Gino. Κάποια στιγμή, Μέρη, αν θες, κάνε ένα αφιέρωμα στην Taylor Swift. Ναι, Μέρη, μου χάρηκα πολύ που σου μίλησα τη Δευτέρα και σε ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές που μου έδωσες, η Ήρυδα. Έλα, ρε, Ήρυδάκι, τίποτα. Και το Made in America θέλουνε. Και εγώ λέει, νομίζω πως ο Justin Bieber είναι το δυνατό του σημείο. Μέρη, παίξει το cover του Gino Official στο song του Justin Bieber. Λοιπόν, για Gino Official και τέτοια την επόμενη εβδομάδα. Δεν προλαβαίνω, δεν βγαίνω μάνα μου. Πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Και σας αποχαιρετώ γενικά γιατί και την Παρασκευή δεν θα τα πούμε. Θα ξεκινήσει από τις 4.30 live εκπομπή εδώ από το MAD. Που θα εκπέμπει ζωντανά για να μπορέσει να σας μεταφέρει το κλίμα από την ημέρα θετικής ενέργειας στο τείχο των Εθνών. Για όσους δεν καταφέρετε να βρεθείτε εκεί, θα είναι όλα τα μεγάλα ονόματα και οι Boys and Noise που κατάφεραν να κερδίσουν το διαγωνισμό της Αμίτα. Εγώ αποχαιρετώ πάω Θεσσαλονίκη γιατί το MAD φέτος έχει διοργανώσει μία σειρά υπέροχων συναυλιών για το MAD North Stage Festival στην ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα είμαι εκεί για τις τελευταίες ημέρες Παρασκευή και Σάββατο. Ήδη έχουμε δει Έλενα Παπαρίζου, Σταν, Κωνσταντίνο Αργυρό, βλέπετε και όλα τα ρεπορτάζ που παίζουν στο κανάλι κατά τη διάρκεια της ημέρας και στα MAD News. Επίσης να σας πω ότι ανανεώνω το ραντεβού μας για το Σάββατο, γιατί επιστρέφει το Fashion Music Project και θα είμαστε γεμάτοι με όλα όσα συνέβησαν στην εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης που τρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτά. Αλλιώς εδώ από το Homemade τα λέμε την επόμενη Δευτέρα στις 4. Να περάσετε πολύ όμορφα και να κάνετε φιλάκια πολλά.